Εξυπνάδα έχει, αγαπητοί φίλοι, ο χριστιανός. Που δεν είναι και χριστιανός δηλαδή. Φρόνηση δεν έχει. Μυαλό. Διότι πραγματικά, αν είχε φρόνηση, στις σημερινές συγκυρίες, μετά από όλα όσα έγιναν και έχουν μαζευτεί, συν την πτώση της δημοτικότητάς του που βγαίνει από τις μετρήσεις, συν τα τελευταία γεγονότα, ήταν μια μοναδική ευκαιρία που για άλλη μια φορά θα την χάσει, να σηκωθεί να φύγει ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνει έναν ελιγμό. Ήτι, ή εκλογές, ή οικουμενική, ή απλή παρέτηση και να πάει σπίτι του. Και θα δείτε ότι η έλλειψη φρόνησης ή η μεγαλύτερη από τη φρόνηση αρχομανία, πρωθυπουργός τζάνο μου, θα εμποδίσει έναν προοδευτικό άνθρωπο, έναν έξυπνο κατά τα άλλα άνθρωπο, έναν δυναμικό άνθρωπο που θα μπορούσε να έχει μέλλον, θα τον εμποδίσει να κάνει το σωστό, να κάνει το έξυπνο, να κάνει τον ελιγμό, να σώσει τον εαυτό του, να σώσει την προοδευτική παράταξη και συγχρόνως να σώσει και τον τόπο, διότι οπωσδήποτε με τόσες δυσκολίες που εμφανίζονται καθημερινά, πλέον μόνο μια οικουμενική μπορεί να αναλάβει και να μοιραστεί τις ευθύνες ή να γίνουν εκλογές και να αναλάβει τις ευθύνες του για άλλη μια φορά ο ελληνικός λαός. Βεβαίως, αυτό είναι το σωστό, το λογικό, αυτό που βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, από τα πράγματα σαν μια κίνηση από κάποιον που θέλει να ξεφύγει από το βάρος που του έχουν φορτώσει οι διάφορες καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτές οι σκέψεις ή αυτές οι εκδοχές είναι οι πιο σωστές, διότι εάν κάνει εκλογές πιθανότατα θα τις χάσει και θα έχουμε ένα μητσοτακέικο πια τζάκι να μας κυβερνάει με όλα όσα αυτό συνεπάγεται ή θα έχουμε μια ακυβερνησία και πάλι. Αυτά τα ενδεχόμενα όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν αναιρούν τα προηγούμενα που είπαμε, τα οποία ασφαλώς είναι βαρύτερα. Διότι με την νέα εξέλιξη που είχαμε με το Δουνουτού, όπου αποδείχθηκε ότι και εκεί σχολιάζουν δυσμενώς και σχεδιάζουν δυσμενέστατα, συνωμοτούν ουσιαστικά εναντίον της Ελλάδος, την οποία την έχουν για φτύσιμο, για πέταμα και για να μαζεύει τους πρόσφυγες, ώστε να μην πάνε σε αυτούς. Δηλαδή εμείς είμαστε το φίλτρο που κρατάει τους ενοχλητικούς μετανάστες και δεν τους στέλνει προς τα έξω, ώστε να γευτούν και αυτή τη γλύκα του βάρους αυτού. Αυτό είναι ένα σοβαρό επίσης στοιχείο. Ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι ότι η οικονομία κάθε μέρα και δυσκολεύει, άρα κατ' επέκταση και η δυσανασχέτιση, η δυσφορία του ελληνικού λαού και όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα που δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ αλλά που τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς σε άλλες εκπομπές, γέρουν την πλάστικα με οποιοδήποτε κόστος να φύγει η κυβέρνηση αυτή από την εξουσία ή τουλάχιστον να μοιραστεί την εξουσία και τις ευθύνες, όπως είπαμε, με τους άλλους. Διότι ο Τσίπρας προσπάθησε πολύ, έκανε ό,τι μπορούσε, έως και θυσίες, αλλά έκανε και άλλες τόσες κουταμάρες, αβλεψίες, ανοριμότητες και λάθη. Διότι έχουμε πει και άλλοτε ότι μέσα στην τόση δυσκολία, στο τόσο πόλεμο που του κάνουν μέσα στην χώρα η αντιπολίτευση, η άλλη μεμονωμένη αντίπαλη και τα ΜΜΕ, είναι τόσο βαριά όλα αυτά που όταν τα προσθέσεις θα δεις ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει, όπως και δεν μπόρεσε με το δυναμικό που διαθέτει. Το πρώτο λοιπόν που όφιλε να κάνει ήταν να πάρει έμπειρους, δοκιμασμένης αρετής και ηθικής ανθρώπους δίπλα του και να έχει μία ομάδα συμβούλων που θα αποφασίζει ή θα συναποφασίζει. Και αυτό το πράγμα ο Τσίπρας δεν το έκανε. Ως νεαρός, άρα και άμυαλος, θεώρησε
ότι η δυναμική του, η αναμφισβήτητη δυναμική του, θα του επαρκούσε να πορευτεί ως πρωθυπουργός και να τριαμβεύσει. Τώρα είναι καιρός να δει ότι δεν έγινε αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν πάρουμε σαν παράδειγμα τα ΜΜΕ, ας πούμε, πόσες φορές είπε ότι θα αφαιρέσει τελεσίδικα, αποφασισμένα, τις συχνότητες από αυτούς τους φοβερούς και φρικτούς ανθρώπους και να τις δώσει εκεί που πρέπει, και όμως τελικά δεν το έκανε και δεν βλέπω να το κάνει. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Αν δείτε τους σταθμούς, οι περισσότεροι ξεκινάνε καινούργια προγράμματα, καινούργιες ιδέες, καινούργιες εφαρμογές, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ξέρουν περισσότερο από τον Τσίπρα ότι τις συχνότητες δεν θα τις πάρει ο Τσίπρας. Δεν μπορεί να τις πάρει. Ή ψεύδεται όταν λέει ότι θα τις πάρει, ή βαφκαλίζεται ότι θα τις πάρει, αλλά δεν μπορεί. Διότι οι μηντιάρχες, δυστυχώς, και το κατεστημένο, δυστυχώς, είναι ισχυρότερο από ένα Τσίπρα και την παρέα του. Ιδίως όταν ο Τσίπρας είναι αρκετά ανώριμος και η παρέα του είναι πολύ άσχετη. Όλοι όσοι έχουν μπει στα κύρια πόστα δεν είναι ικανοί όχι να ανατρέψουν τη δυσμενή κατάσταση, αλλά ούτε το παραμικρό να κάνουν που να είναι ουσιαστικό και ιστορικό, γιατί δεν έχουν τα εφόδια, δεν έχουν το background. Όλα αυτά κάποιος πρέπει να του τα πει του κύριου Τσίπρα, διότι έτσι θα τον βοηθούσε πραγματικά και όχι με το να τον λιβανίζει όπως κάνει το περιβάλλον του. Τις συνέπειες και το πόσο θα πέσουμε έξω ή θα ισχύσουν όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, δυστυχώς πολύ γρήγορα θα το γευτούμε, θα το μετρήσετε και ίσως τιμηθείτε σε εκπομπές ετούτες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γεια σας.